Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα προϊόν το οποίο έφτασε πρόσφατα στο κανάλι. Είναι ένας προτζέκτορας της Usonio με ένα Pro, ο οποίος έφτασε πρόσφατα στην ελληνική αγορά και θα κάνουμε το unboxing και θα δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά του μαζί παρέα. Και πάμε να δούμε το προϊόν αυτό καθε αυτό, να δούμε πώς είναι. Το κουτί του είναι υπέροχο, είναι αρκετά μεγάλο θα λέγει κανείς, είναι αρκετά στιβαρό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι που μου αρέσει στην unboxing περισσότερο, έχει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση παρουσίαση. Λοιπόν, έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά εμείς θα περάσουμε κατευθείαν στο κεντρικό προϊόν μέσα να το δούμε παρέα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που συναντάμε με το που ανοίξουμε το κουτί. Και δείτε τώρα. Είναι πανέμορφη, είναι μια τσάντα, μια θήκη η οποία έχει μέσα το προτζέκτορα. Είναι πανέμορφη πραγματικά. Οπότε εδώ μέσα είναι η κεντρική συσκευή. Και έχουμε ένα μικρό manual με user guide στην ουσία. Το power brick του συγκεκριμένου προτζέκτορα, το οποίο να σας πω κιόλας ευκαιρία να το δούμε μαζί παρέα, είναι 1,5 Ampere, 240 Volt, στα βασικά έχουμε στο input, ναι, και πάμε στα 64,98 Watt, λέει εδώ πέρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το ρεύμα που παίρνει είναι αυτά εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έχει μέσα δύο μπρίζες, εγώ θα βγάλω την ευρωπαϊκή για να το φορτίζουμε και για να ταυτόχρονα να... Νομίζω έχει μπαταρία αν δεν κάνω λάθος το συγκεκριμένο, και ταυτόχρονα να μπορείς να το φορτίσεις και να το έχεις σαν λειτουργία όσο θέλεις εσύ να βλέπεις, εάν θες να είναι στο ρεύμα. Και πάμε στον προτζέκτορα αυτόν καθεαυτό. Τι πόσο όμορφο είναι. Όμορφη τσάντα. Σκληρό υλικό. Έχει και λαβή αν θες να το παίρνεις, το οποίο σημαίνει ότι είναι compact ο συγκεκριμένος, είναι πάρα πολύ φορητός. Γενικά είναι φορητός, πάρα πολύ φορητός δεν υπάρχει, αλλά ναι, είναι πάρα πολύ μικρός. Έχει μέσα κάποια hardware to help you see the difference, ok. Έχει το τηλεκοντρόλ του και Type-C σε Type-C, ένα καλώδιο. Ένα πολύ όμορφο τηλεκοντρόλ, αρκετά στιβαρό θα έλεγα από πρώτη επαφή. Και αυτός είναι ο προτζέκτορας. Να, μένα μου αρέσει η θήκη, να σας πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ καλό το υλικό. Μέσα είναι βελουτέ για να μην τραυματίζεται. Αρκετά σκληρό. Λοιπόν... Βάου, είναι πανέμορφος. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά είναι πανέμορφος. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, αλλά είναι πανέμορφος. Θα τα ανοίξω λίγο και τα δύο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό και μετά θα πάω στο προτζέκτορα. Οπότε ας τον βγάλω, εδώ στην άκρη και ας περάσουμε απευθείας σε αυτόν. Ένα τηλεκοντρόλ το οποίο παίρνει δύο αλφα-αλφα-αλφα μπαταρίες, AAA. Αρκετά συμπαγές. Αρκετά βαρύ, έχει νόημα. Τα πλήκτρακ του είναι λαστιχένια, εντάξει. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Θυμίζει τη Xiaomi της τηλεόρασης, το οποίο είναι ακριβώς αυτό. Μοιάζει αρκετά θα έλεγα, βέβαια όχι τόσο πολύ, είναι πιο μήνυμα όλο αυτό. Αρκετά ωραίο. Και πάμε να δούμε και τον προτζέκτορα. Είναι αρκετά όμορφος, δείτε τι όμορφος που είναι. Είναι σαν ένα χάπι το οποίο έχει κοπεί στη μέση. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Είναι το πρώτο πράγμα που προσέχεις. Ύφασμα. Έχει Harman Kardon ήχο, ηχεία. Αρκετά στιβαρός θα έλεγα. Έχει βάρος. Είναι πολύ compact. Γενικά νομίζω είναι 720p όμως προτζέκτορας, δεν είναι 1080. Είναι για μεγάλες επιφάνειες έως 110 ίντσες. Και το ωραίο με αυτό είναι πέρα ότι έχει τα media button εδώ να μπορείς να αυξομοιώσεις. Έχει μέσα και δικό του λειτουργικό για να μπορέσεις να παίξεις κάποια ταινία, κάποια σειρά, να ακούσεις μουσική, να διαχειριστείς κάποια αρχεία. Θα το δούμε στη δράση, να δούμε λίγο εμφανισιακά. Έχει κάποια button εδώ για να ελέγχεις, όπως είπαμε, τα volume up, volume down, play, pause, το οποίο είναι χρήσιμο. Από κάτω έχει υποδοχή για να τον βιδώσεις σε τρίποδο. Και αυτό εδώ είναι για να αυξομοιώσεις λίγο την εστίαση της λάμπας. Γενικά το καλό είναι πως ανοίγει, πως κλείνει. Μπορείς με το που το ανοίξεις κατευθείαν
Παίρνει μπρος. Να σας δείξω. Κατευθείαν πήρε μπρος. Δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπετε στην μπλε οθόνη. Άρα ενεργοποιείται κατευθείαν από το που ανοίξει το καπάκι, ναι. Το οποίο είναι πολύ βολικό, γενικά εστιάζει αυτόματα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μοντέλο, πέρα το ότι ανοίγει και κλείνει γυρνώντας απλά την υποδοχή κατευθείαν κάτω, το οποίο είναι και βάση στήριξης, με το που το ανοίξει απλά λίγο ενεργοποιείται και το στηρίζει όπως εσύ θέλεις. Το ακούτε έτσι. Γενικά είναι ωραίο γιατί μπορείς να το βάλεις και στο ταβάνι αν θέλεις. Να παρακολουθήσεις στο ταβάνι κάποια σειρά, κάποια ταινία, οτιδήποτε. Είναι πολύ ωραίο και πρακτικό. Η τιμή του βέβαια είναι κοντά στα 640 ευρώ αυτή τη στιγμή ακριβώς. 600 λούμεν είναι η φωτεινότητά του. Η μπαταρία του δεν έχει κάποια στοιχεία συγκεκριμένα γιατί έχει μπαταρία όπως καταλάβατε. Έχει δική του μπαταρία μέσα φόρτισης. Το συγκεκριμένο έχει 120.000 προς ένα αντίθεση, η οποία είναι σχετικά καλή και η λάμπα του, η διάρκεια της λάμπας είναι κοντά στις 30.000 ώρες περίπου από όσο τσέκαρα. Λοιπόν, επίσης να τονίσω ότι ο συγκεκριμένος, όπως προείπα, είναι native ανάλυσης 720p, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι 1080 ανάλυση στην οθόνη προβολής. Λοιπόν, και θα μου πείτε, η κεντρική ερώτηση είναι: ωραία, τον πήραμε. Από πού θα συνδέσω? Από εδώ από το πλάι έχει ένα φιρταράκι, το οποίο βέβαια είναι λαστιχένιο, αλλά κολλάει με μαγνήτες. Ίσως να εκνευρίσει κάποιους. Δηλαδή, ναι, είναι από τα πράγματα τα οποία τουλάχιστον το επαναφέρουν σύντομα. Αυτά είναι λαστιχάκια τα οποία αν κοπούν θα υπάρχει θέμα, αλλά τουλάχιστον με τους μαγνήτες θα μπορεί πάντα να έρχεται σε θέση. Οπότε είναι ένα συν στο μείον αυτό, ίσως. Λοιπόν, και τι έχει εδώ πέρα. Έχουμε την υποδοχή φόρτισης, έχουμε Type-C, το οποίο μπορούμε και να το φορτίσουμε σε αυτό εδώ που έχει την λιχνία. Έχουμε audio out, άλλο ένα Type-C, HDMI και ένα USB. Τώρα, ξαναλέω, ρεύμα, τα λέει και εδώ πέρα, εντωμεταξύ τα είδα τώρα από την οθόνη, από την κάμερα. Όπως βλέπετε, αυτοί οι δύο υποδοχές φορτίζουν, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να φορτίσετε και από ένα πολύ καλό power bank. Το οποίο είναι πολύ βολικό, θα πω, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Type-C. Εδώ ξαναλέω είναι το audio out, ένα USB-C το οποίο υποστηρίζει και τροφοδοσία, είναι 5V 2A, και έχουμε το HDMI ξανά και το USB το οποίο μπορώ να συνδέσω ένα φλασάκι για να προβάλλω το υλικό μου απευθείας. Οπότε, ναι, αρκετά πρακτικό. Είναι compact, είναι ακριβώς, δεν είναι στενός προτζέκτορας. Είναι ένας προτζέκτορας ο οποίος κοστίζει. Βέβαια, το form factor και η ποιότητά του φαίνονται πάρα πολύ καλά, είναι compact. Αυτός που έχει να δώσει 600 ευρώ για προτζέκτορα, ίσως να το σκεφτεί, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός. Θα δούμε όμως και την ποιότητά του, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Οπότε εγώ θα περάσω να δούμε τη λειτουργία του. Δεν έχω δυστυχώς κάποια οθόνη προβολής, ούτε κάποια ποιοτική μονάδα, κάποιο ποιοτικό τοίχο, είναι μπλε τοίχη μου, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται για να το δούμε. Οπότε για πάμε να δούμε πώς φαίνεται και πώς συμπεριφέρεται ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, θα το συνδέσω στο ίντερνετ, εν τω μεταξύ είναι από τα ωραία που είδα, ακόμα δεν το έχω ρυθμίσει 100%, αλλά αυτό που μου άρεσε είναι ότι ο συγκεκριμένος προτζέκτορας έχει πάρα πολύ καλό view angle, δηλαδή μπορεί και το προσαρμόζει ανάλογα στον τοίχο σου αρκετά καλά με την πρώτη απόπειρα, βέβαια μπορείς να το ρυθμίσεις. Συνδέεται στο ίντερνετ κανονικά. Πάμε στο επόμενο βήμα. Και, okay, έχουμε εδώ πέρα το βασικό μενού μέσα του projector όπως το βλέπουμε. Και το βλέπω και εγώ μαζί σας. Λοιπόν, αυτό είναι το file manager για να βλέπουμε τα αρχεία που έχουμε μέσα. Έχουμε, κανονικά η λειτουργία Android έχει μέσα όπως φαίνεται. Μπορούμε να δούμε οτιδήποτε αρχείο υπάρχει. Θέλω να δω λίγο και τι άλλο υπάρχει μέσα στο projector. Έχω συνδέσει πάνω ένα USB. Λοιπόν, έχουμε το File Manager πρώτο-πρώτο, έχουμε το App Center, να δούμε τι υπάρχει από εφαρμογές. Έχει ένα App Store εδώ, για πάμε να δούμε λίγο. Έχει μια μικρή καθυστέρηση στην απόκληση, ωραία, ένιωσε. Λοιπόν, έχει Netflix, για κάποιο λίγο πριν δεν τα ένιωθε, δεν ξέρω γιατί, πώς και τι. Λοιπόν, έχει Twitch TV, έχει YouTube TV, ok. Τώρα είναι καθαρά μέσα το projector ό,τι υπάρχει εγκατεστημένο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε στο YouTube TV, έχει Kodi. Φαντάζομαι μπορείς να περάσεις και το streaming και όλα τα ωραία. Λοιπόν, install. Για πάμε να το εγκαταστήσουμε εδώ, να δούμε και requires mouse, ok. Αυτό προφανώς είναι extra εφαρμογή. Για να δούμε αυτό, είναι ok. Μπορούμε να δούμε βίντεο στο YouTube. Λοιπόν,
Σας ξαναλέω ότι ο τοίχος είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή. Επίσης να δούμε και τον ήχο. Wow. Ο ήχος είναι απίστευτος. Για μια τόσο μικρή συσκευή ο ήχος είναι τρομερός. Να δούμε τώρα τι ρυθμίσεις έχουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει ένα τέτοιο βίντεο. Σε ποιότητα, λογικά θα πρέπει να μπορεί, αν μου επιτρέψει για κάποιο λόγο να το κάνω. Ανοίξε τα settings καλό μου, για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να ανοίξω τα settings η εφαρμογή. Αλλά είναι καθαρά θέμα της εφαρμογής, okay. Ο ήχος του είναι απίστευτος, okay. Είναι απίστευτος ο ήχος. Για να δούμε στο search. Γενικά βλέπετε τώρα λίγο, δεν ξέρω σε εσάς κατά πόσο μπορεί να εστιάσει η κάμερα να το δείτε καθαρά. Εγώ το βλέπω πεντακάθαρα βέβαια. Το κακό να μην έχει τον super κατάλληλο εξοπλισμό. Να δοκιμάσουμε πως ανοίξω ένα φως. Να δούμε προς το παρόν. Φαίνεται και σε υψηλή φωτεινότητα, κείμενα και αυτά φαίνονται άνετα όπως τα βλέπετε. Να ακούσουμε λίγο με free music. Δύο SMEs γιατί είμαστε πολύ γαμάτοι. Και τώρα δεν μπορώ να το διορθώσω. Βαριέμαι να πάω πίσω. Λοιπόν, για να δούμε, θα βρει τίποτα. Free music με δύο φι. Λοιπόν, για να δούμε σε μουσική τώρα τι θα πει. Θα το κλείσω να δούμε. Αρκετά εντυπωσιακά χρώματα έτσι. Ακόμα και σας ξαναλέω σε χάλια εικόνα, σε χάλια τοίχο. Τεχνικά αν ήταν λευκός τοίχος θα ήταν άψογο. Μπορώ να δυναμώσω την ένταση της φωνής. Και είναι στο 26, ούτε στο μισό καν, δεν ξέρω να βλέπετε κάτω. Να πω την αλήθεια, είναι εντυπωσιακό. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο όσο ήχος του. Γενικά ο ήχος του είναι απίστευτος, απίστευτος θα έλεγα, δηλαδή δεν υπάρχει, okay, παρά είναι καλό. Βλέπετε εδώ πέρα μπορώ να κάνω επιλογή από HDMI, από οτιδήποτε, μπορώ να τον ρυθμίσω κιόλας. Να δούμε αν μπορώ να τον φέρω στα μέτρα μου ακριβώς. Έχει firmware upgrade, καταρχάς το πρώτο πράγμα που κάνουμε να τσεκάρουμε αν έχουμε update λογισμικό. Okay, firmware upgrade, είναι okay, είναι... Μπορείς να κάνεις upgrade και από USB όπως είδατε. Κάνουμε τα basic settings, μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα. Μπορείς να αλλάξεις τον τύπο του projector, δηλαδή reverse, δηλαδή όπως βλέπετε έχεις τέσσερις διαφορετικούς, να το βάλεις από πανί, από την πίσω πλευρά όπως τον κινηματογράφο, στο ταβάνι, ανάποδα στο ταβάνι, γενικά ναι, μπορούμε να αλλάξουμε το zoom του, βλέπετε αν το μικρίνω, πάει, το πιο μικρό που πάει είναι τόσο και το πιο μέγιστο είναι τόσο, όσο το πιο πολύ τον απομακρύνω, αν σας δείξω τώρα, μισό λεπτάκι να δείτε, με τον projector τον έχω εδώ πάνω, είναι αυτή τη στιγμή πάνω σε ένα χαρτί κουζίνας, γιατί δεν έχω κάποιο στάνο να τον βάλω. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τίποτα, απλά τον έχω εκεί παλουκωμένο και όσο πιο πίσω τον φέρω ή πιο μπροστά ο προτζέκτορας, τόσο μεγαλώνει η οθόνη. Η οθόνη που έχω αυτή τη στιγμή και πίσω που βλέπετε είναι περίπου στις 43-45 ίντσες περίπου μήκος, διαγώνιο βασικά, όχι μήκος, διαγώνιο. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπετε μια οθόνη 45 ιντσών. Οπότε όσο πιο πίσω τον πάω μπορεί να πάει μέχρι από όσο ξέρω 110 αν δεν κάνω λάθος. Και σου δείχνει και τη χρωματική απόκριση για να καταλάβεις λίγο τα χρώματα πως πάνε. Εδώ τώρα εσείς το βλέπετε πολύ πιο ξασπρισμένο από ότι είναι πραγματικά, εγώ το βλέπω λίγο πιο έντονα. Ας πούμε τα κίτρινα τα χάνετε λίγο μαζί με τα λευκά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε 4 corner adaption, αυτό θα το ήθελα, το έκανε υποτίθεται. Τώρα λειτουργεί ξαναλέω μόνο από την μπαταρία που έχει ενσωματωμένη. Μπορείς να τον ρυθμίσεις όπως εσύ θες. Να γλιτώνεις μπαταρία του projector, να γλιτώνεις ενέργεια με το eco mode που έχει. Είναι ωραίος. Η αλήθεια είναι, έχω πολλά χρόνια να διαχειριστώ projector. Μπορείς να κάνεις mirror το κινητό σου για οποιαδήποτε συσκευή. Μπορείς να συνδέσεις ηχεία bluetooth ή κάποια συσκευή bluetooth ή ακουστικά bluetooth, εάν γουστάρεις εκεί πάνω ώστε να τα διαχειρίζεσαι. Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον όλο αυτό και φαίνεται και αρκετά όμορφο θα πω εγώ. Επίσης θα ήθελα να δω, έχω μέσα κανονικά υποτίθεται και λογικά μάλλον από εδώ θα μπορώ να το δω, ένα USB. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω το USB φλασάκι που κανονικά έχω στην τηλεόραση περασμένο. Μπορώ να συνδέσω επάνω, πέρα το ότι όπως είδατε είναι η media center, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, απλά χρησιμοποιήσω τον projector προκειμένου να συνδέσεις Netflix, YouTube,
ένα τύπου YouTube από third party δημιουργό, αλλά δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά αν θες μπορείς να βάλεις επάνω ένα TV box ή ένα, ότι τον υπολογιστή σου σίγουρα, εντάξει, ναι, για να τον χρησιμοποιήσω όπως θες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, έχω κάποια αρχεία που είναι 4K. Ο projector δίνει μέχρι 1080. Αν δεν κολλήσει, έχει κάποια μικρά stuttering στην αρχή, αλλά παίζει κανονικά. Ο ήχος του, παιδιά, είναι λίγο πιο κάτω από το 50% και είναι ήδη αρκετά δυνατά. Οκ. Η αλήθεια κόλλησε λίγο στην αρχή, αλλά βασικά ο ήχος του είναι απίστευτος. Ο ήχος του είναι απίστευτος. Wow. Θέλω να πάω λίγο. Τα πλήκτρακ του είναι πάρα πολύ. Το τηλεκοντρόλ του είναι ευχριστό. Τέρμα ευχριστό. Είναι από τα πιο εύχριστα τηλεκοντρόλ, θα έλεγα. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο App Center να δούμε. Smart YouTube TV, ενδιαφέρον αυτό, ξαναλέω, μου έκανε εντύπωση. Αλλά μου θύμισε τα παλιά TV Box, τα οποία για κάποιο λόγο δεν έχουν Android τέτοιο μέσα κέντρο. Για πάμε να ψάξουμε λίγο το Check Tech Now. Δεν έχει μικρόφωνο όπως φαίνεται για να μπορείς να δώσεις εντολές, όπως είναι το Google, το Chromecast TV βασικά. Οπότε ναι, μισό λεπτάκι. Check, check now, where are you? Where are you? Με το που βάλω το τάφ θα με το εμφανίσει. Δίνω 50% πιθανότητα να μην το εμφανίσει. Το έβγαλε πρώτο! Ω, έλα, άντε γεια, με το που βάζει check, check, όπ, εδώ είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το βλέπω, η ποιότητα, επειδή δεν είναι, ξαναλέω, καλός ο τείχος πίσω και το χρώμα είναι μπλε ο τείχος. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, το βλέπετε εσείς ένα μπλε τείχο από πίσω. Τελείως μπλε. Να σας το ξανανοίξω, να το σιγουρέψετε σε περίπτωση που απορείτε. Αυτός είναι ο τείχος. Δηλαδή, αν ήταν. Και πάλι τα χρώματα είναι πολύ καλά. Εάν ο τείχος ήταν λευκός ή απαλό γκρι, νομίζω θα ήταν απίστευτο. Και βασικά τώρα μου αρέσει, γιατί σκέψω ότι θα μπορούσα να βγει τηλεόραση και να μπει ένας προτζέκτορας εκεί. Θα ήταν απίστευτη γλυκιά. Βέβαια, αχρίαστο για μένα. Αλλά σίγουρα κάποιοι θα το βρείτε χρήσιμο. Γεια σας παιδιά, τσιγκρινά, ο Κώστας εδώ. Ένα από τα πράγματα που εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελα να αποκτήσω είναι αυτό εδώ. Είναι το Chromecast της Google. Το συγκεκριμένο είναι μια συσκευή βασικά η οποία αναπαραγάγει Netflix, Disney+, Spotify, YouTube. Λοιπόν, γενικά θέλω να δω και μερικά gameplay μου τώρα. Που είναι τα βίντεό μου, επίσης μάγκες, ωραία βίντεο, το τσικ. Είναι απίστευτα ωραία. Θα δούμε και το Chernobyl Light. Επίσης να μπαίνετε στα stream που κάνω. Στριμάρω στο Twitch TV αρκετά συχνά πυκνά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ένα gameplay 60fps, πώς θα το πάρει. Εδώ είμαστε. Ωραία, μια χαρά πάει το scrolling, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η εφαρμογή δεν είναι και ότι καλύτερο, θα σας πω τώρα μεταξύ μας. Ωραίο παιχνίδι, υπερτιμημένο αλλά ωραίο παιχνίδι. Παρεπτόντας. Λοιπόν, και ναι, στο διατάφτα για να κάνω το conclusion και το συνήγορο του διαβόλου. Ο προτζέκτορας είναι αυτός εδώ. Αν δείτε, θα τον πάω λίγο πιο πίσω για να δείτε πόσο μπορεί να μεγαλώσει. Βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται σε όλο τον τοίχο ή όχι, αλλά σίγουρα γίνεται πολύ μεγαλύτερο το εύρος του. Συγγνώμη, μέχρι κάπου 110 ίντσες λέει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αν τον πάω μπροστά, εντάξει, μπορεί να γίνει πάρα πολύ μικρός, αλλά
Διορθώνεις επίσης και την εστίασή του. Τώρα είναι το πιο λάθος τρόπος να κρατήσεις τον προτζέκτορα. Αλλά εντάξει, είναι πολύ εύκολο να τον διορθώσεις. Οπότε στην ουσία, εάν εσύ θέλεις 43 ίντσες, είσαι κάπου εδώ. Επειδή ξέρω ότι είναι ακριβώς όσο τη τηλεόραση από πάνω. Οπότε σε γενικές γραμμές είναι πολύ καθαρός. Είναι πάρα πολύ καθαρός. Για το δεδομένο των λάθος συνθηκών είναι πάρα πολύ καθαρός. Και το ωραίο είναι ότι δείτε, δείχνει επίσης, δεν ξέρω αν φαίνεται, αν το βλέπετε, έχει λιχνίες που σας δείχνουν τη διάρκεια της μπαταρίας, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης, αν ρυθμίσω, πατάω τα πλήκτρα, τώρα δεν φαίνεται γιατί είμαι ανάποδα το κρατάω. Λοιπόν, να βάλω τα πλήκτρα εδώ, αν πατήσω, αυξομειώνεται, βλέπετε πώς το φέρνει, αυξομειώνεται η ένταση της φωνής. Το οποίο είναι πρακτικό σε περίπτωση που είστε κάπου έξω και κάνετε μια παρουσίαση ή οτιδήποτε και θέλετε λίγο να το φτιάξετε. Και το ωραίο επίσης είναι αυτό εδώ. Επίσης εγώ δείχνω τον τοίχο για να βλέπετε εδώ την προβολή υποτίθεται. Λοιπόν, το ωραίο είναι αυτό εδώ. Τέλος. Αυτό ήτανε. Πανέμορφος. Όταν λέμε πανέμορφος, πανέμορφος. Λοιπόν... Βλέπετε, έχω και το USB. Δεν ενοχλεί όσο είναι ανοιχτό. Λοιπόν, οπότε ναι. Το βγάλω όμως το USB. Όπ, τα έκλεισε κατευθείαν. Βλέπετε το pattern από τα ηχεία. Απίστευτος ήχος. Εντάξει, τώρα ό,τι και να πω είναι λίγο. Ο ήχος είναι απίστευτος. Είναι ότι καλύτερο. Και από Bluetooth ηχείο που έχω ακούσει μου άρεσε πολύ περισσότερο. Για το μέγεθός τους μου φαίνεται τρομερά πολύ ωραίο. Αν το συνιστώ, η αλήθεια είναι ότι με εντυπωσίασε. Η αλήθεια επίσης είναι ότι έχει 6,5 εκατοστάρικα κοντά και είναι πάρα πολλά τα λεφτάρι. Οπότε, ναι, εάν κάποιος από εσάς το χρειάζεται, και ποιος το χρειάζεται, κάποιος που δεν θέλει να πάρει τηλεόραση προφανώς, κάποιος ο οποίος, αν δεν θες να πάρεις τηλεόραση και έχεις ένα τέτοιο, είναι πολύ βολικό. Γιατί και η αποθηκευτική είναι και πανέμορφο, δηλαδή περνάει και σαν στολίδι στο χώρο. Το βλέπεις αυτό και λες, α, ένα Bluetooth ηχείο. Πού να πάει το μυαλό σου ότι είναι προτζέκτορας. Απίστευτο. Οπότε και το μεταφέρεις σε διακοπές. Δηλαδή, αν φύγεις διακοπές και το έχεις στο σπίτι σου, μπορείς να το πάρεις μαζί στην τσάντα. Είναι πολύ ελαφρύ και έχει τη θήκη του υδατή που προστατεύεται. Λοιπόν, οπότε το παίρνεις στις διακοπές μαζί σου και γεια σας. Πουλάς και μόρι και είσαι και ωραίος. Αλλά ναι, ξαναλέω, είναι 6,5 εκατοστάρικα. Είναι λίγο κάτι το οποίο δεν θα έπαιρνα γιατί δεν έχω τόσα λεφτά. Λοιπόν, και αυτό θα φύγει πίσω και θα παραδοθεί. Οπότε κρίμα. Θα ήθελα να το κρατήσω. Η αλήθεια είναι από τα λίγα πράγματα που μου έχουν έρθει και πραγματικά θα ήθελα να το κρατήσω. Σας παρακαλώ εκεί στην εταιρεία διανομής, αφού δείτε αυτό το βίντεο, στείλτε μου ένα, ειλικρινά, σας παρακαλώ, είναι υπέροχο. Λοιπόν, τώρα πέρα από μπλάκα. Για παρουσιάσεις, βολεύει και αν είστε στο σχολείο τώρα θα το κουβαλάς ένα τέτοιο projector ο οποίος κάνει 6 εκατοστάρικα, όχι. Κάπου είδα ότι μπορείς να κάνεις παρουσιάσεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά παράλληλο το compact της υπόθεσης, αν θες να δείχνεις μόνο έγγραφα, θα βρεις έναν απλό κινέζικο, το ίδιο μέγεθος και πιο μικρό, να μπορείς να τον κουβαλάς πολύ πιο εύκολα. Γιατί είναι βαρύς, αλλά είναι ωραίος. Είναι στιβαρός, μικρός, αλλά είναι βαρύς, ξαναλέω. Και κάνει και 6 εκατοστάρικα. Αυτό εγώ δεν θα το πήγαινα στο σχολείο καθηγητής. Όσο μου και να ήθελα να πουλήσω, δεν θα ζούσε πάνω από χρόνο σε σχολείο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, αν είσαι επαγγελματίας, βέβαια, ο οποίος θέλει να γίνει τις παρουσιάσεις του, ναι, αυτό θα το έπαιρνα ίσως. Αν θες να πουλήσεις μου και να πεις, θα σας στήσω να σας κάνω μια παρουσίαση το καινούργιο μας προϊόν. Εγώ θα ψάρω να με αυτό, είναι πολύ ωραίο. Μ' άρεσε. Δεν είναι για όλους, είναι για συγκεκριμένα άτομα. Αλλά τα συγκεκριμένα άτομα νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν και με το παραπάνω. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Αν έχετε 6,5 εκατοστάρια και θέλετε να το τσιμπήσετε, feel free, υπάρχει στο Scrooge. Θα σας έχω το link από κάτω αν θέλετε να δείτε. Είναι απευθείας αποκλειστικά από το Scrooge που το βρήκα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά από μένα.